Ποιος και δεν έχει την ευθύνη της χώρας στα χέρια του. Εσείς την έχετε. Όχι, είναι η πρότασή του προς τον ελληνικό λαό. Για την οποία λέει ότι εμείς δεν θα πούμε ψέματα. Κύριε Τζαμπτζή, εσείς την έχετε την ευθύνη της χώρας στα χέρια. Οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή. Και εσείς νομίζετε ότι έχετε εξηγήσει στον κόσμο πώς θα του ξημερώσει η πρωτοχρονιά του 2015. Ακούστε, είμαστε τόσο ειλικρινείς που παραπάνω δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτά τα οποία λέμε είναι ξεκάθαρα και είναι συγκεκριμένα. Πείτε τα, σας παρακαλώ. Δεν το έχουμε υποσχεθεί. Που λέμε δεν του έχουμε υποσχεθεί το παραμικρό. Δηλαδή, του είπαμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτές τις μειώσεις φερρυπίν στην έκτακτη εισφορά. Έχουμε δυνατότητα να κάνουμε 100 δόσεις ή 72. Έχουμε τη δυνατότητα. Η επόμενη περίοδος της χώρας. Αφήστε η πρωτοχρονιά του 2015. Πώς θα ξυπνήσουμε λίγο. Θα ξυπνήσουμε με τους δανειστές εδώ. Με τους δανειστές στο κεφάλι μας. Αφήστε με τους δανειστές απέναντί μας. Εμείς παλεύουμε ακριβώς για αυτό. Για ποιο? Για να τελειώσουμε με τους δανειστές. Και αυτό το σαμποτάζ που ουσιαστικά τρώμε είναι εδώ μέσα. Ποιο σας σαμποτάζει? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία συνένεση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παρά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να είναι η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση το αύριο. Δεν διαπραγματεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ με την Τρόικα. Εσείς διαπραγματεύεστε. Εμείς διαπραγματευόμαστε, αλλά δυστυχώς η χώρα μας δεν έχει την τύχη να έχει μία αξιωματική αντιπολίτευση η οποία να μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να συνενέσει στον μεγάλο αγώνα που δίνει η χώρα μας για να βγει ουσιαστικά από το μνημόνιο. Γιατί χωρίς μνημόνιο δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα έχει να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ σας υπονομεύει? Νομίζω ότι σας απάντησα ήδη. Ποιος σας σαμποτάρει? Δεν υπάρχει, σας είπα, η αντιμετώπιση από πλευράς και η συνένεση από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στον αγώνα που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Με το Πασόκ κομπλέ που λέμε σε απλά ελληνικά. Τι εννοείται με το Πασόκ? Δεν δέχεται, δεν έχετε κανένα πρόβλημα, κάποια σαμποτάζ, κάποια υπονόμευση, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης δεν βλέπει την υπονόμευση από την πλευρά εκεί. Τώρα προσπαθείτε να ανακατέψετε πράγματα, δεν έχω κάτι. Σας το ξεκαθάρισα. Έχουμε, σας λέω, μία αντιπολίτευση. Την κάνετε εσείς και το Πασόκ, δεν την κάνετε εσείς εμείς. Αλλιώς θα ήταν όμως, κυρία Τσαπανίδου, να είχε η κυβέρνηση σήμερα σύμμαχό της να συνενεί η αξιωματική αντιπολίτευση και να βλέπουν οι δανειστές σύσσωμη την ελληνική κοινωνία και τα ελληνικά κόμματα. Και αλλιώς είναι σήμερα που βάζει συνεχώς τρικλοποδιές ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Δεν το καταλαβαίνω. Θέλετε δηλαδή να είστε τρία κόμματα απέναντι στην Τρόικα, όχι δύο που είστε τώρα? Θα ήμασταν ευτυχείς όλη η Ελληνική Βουλή να ήταν απέναντι. Μάλιστα. Και να στηρίζει και να συνενεί με την κυβέρνηση σε πολλά θέματα αυτά της διαπραγμάτευσης. Γιατί ο στόχος είναι να βγούμε από το μνημόνιο. Αλλά σας είπα, χωρίς μνημόνιο μετά ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν θα υπάρχει ο Δράκουλας στο παραμύθι. Ο κύριος Τζαμτζής. Και πώς θα βγούμε το 2015 χωρίς την Τρόικα, κύριε Τζαμτζή? Η Τρόικα δεν έρχεται στην Ελλάδα, σας έχει βάλει. Μιλάμε για μια μεταμνημόνιο εποχή και έχουμε μιλήσει κιόλας για γραμμή στήριξης, έτσι. Έχουμε μιλήσει για συγκεκριμένα πράγματα. Και βεβαίως, δειλά-δειλά θα πρέπει να ξεκινήσει η χώρα μας να ξαναβγεί στην αγορά. Θα τους πείσετε τους Τροϊκανούς να υποχωρήσουν σε αυτά που ζητάνε? Κάνουμε έναν αγώνα και προσπαθούμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Σε περίπτωση που ο στόχος μας αυτός είναι. Σε περίπτωση που δεν τους πείσατε. Θα δούμε. Το θα δούμε τι θα σημαίνει. Θα δούμε τι θα γίνει. Αν η κυβέρνηση αναγκαστεί κάποιες από τις πιέσεις της Τρόικας να τις δεχτεί, να υποχωρήσει. Και φέρει δεν βλέπω σειρά, κάτι τέτοιο και φέρει να γίνεται. Σειρά μην παίρνουμε σε λογική υποθέσεων. Θα το δεχτείτε. Και αν η γιαγιά μου είχε τραχούλια θα ήταν πατίνι, έλεος. Δεν μπορεί να μπούμε. Οι επόμενες 30 μέρες. Αφήστε λοιπόν να προχωρήσει η διαπραγμάτευση. Αφήστε να προχωρήσει η διαπραγμάτευση. Μην μπαίνουμε στη λογική τώρα του αν και του αν. Μάλιστα. Λοιπόν, δεύτερα κύριε Καρύδη και κλείνουμε. Ο κύριος Τζαμτζής και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να ξεπεράσουν μια πραγματικότητα. Δεν είναι κυβέρνηση. Δεν είναι κυβέρνηση. Είναι ένα σχηματισμό που προέκυψε από τις προηγούμενες εκλογές. Δεν λέω το τυπικό και το θεσμικό για να μην μου πείτε τέτοιο. Mm-hmm. Κυβερνά σήμερα τη χώρα πολιτικά και έτσι αντιμετωπίζονται το δεύτερο και το τέταρτο κόμμα. Mm-hmm. Και επομένως ούτε τη δυνατότητα έχω. Και δεν είναι και συνεκτικά τα ίδια. Το σεβόμαστε και γι' αυτό λέμε. Δηλαδή. Ακούστε κύριε Τζαμτζή. Και γι' αυτό λέμε
Και γι' αυτό λέμε να πάμε στη δημοκρατική συγκροτημένη διαδικασία των εκλογών, όπου θα πιστοποιηθεί το τι θέλει ο λαός. Εσείς ως αριστερά μιλάτε για κυβερνήσεις συνασπισμών. Ταυτόχρονα εκβιάζετε την κυβέρνηση αυτοδυναμίας που ζητάτε. Δεύτερο. Γιατί δεν το σχολιάζετε αυτό? Ποια είναι η θέση σας? Σας απαντώ. Να ψηφίσει ο λαός, να αποφασίζει πρόγραμμα και συσχετικό. Μισό λεπτό παρακαλώ, κύριε. Και το δεύτερο δεν διαπραγματεύεστε. Από τη στιγμή που έχετε παραδεχτεί ή το διακηρύσσετε, το χρέος είναι βιώσιμο. Τρίτο, με βάλατε center for. Τα έχουν πει οι δικοί σας άνθρωποι. Θα πω ένα ωραίο. Αφήστε το κάτι ωραίο. Κάτσε, κύριε Τζαντζή. Μόνο ο κύριο Σταθάκη έχει μιλήσει και έχει πει ότι μόνο το 5% είναι χρέος το οποίο μπορούμε να διαγράψουμε. Επειδή μίλησε ο κύριο Καρίδη και επειδή ο κύριο Τζαντζή ω εκπρόσωπο τη κυβέρνηση ζητάει και την υποστήριξη τη αντιπολίτευση, χωροταξικά λέω, με βάλατε center for σε μια ομάδα. Που δεν συνεργάζονται τα δύο εξτρέμ, λέω έτσι όπως λέει, και που δεν υπάρχει άμυνα και που δεν υπάρχει, ας το πούμε, ένα σχέδιο στρατηγικής. Λοιπόν, οι εκκλήσεις για τέτοια πράγματα... Εγώ σας έβαλα εγώ σας έβαλα, έτσι, να με διώξω όπως κάνατε με τον ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας. Για τους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, εμείς θέλουμε λοιπόν ο λαός να ψηφίσει πώς τη θέλει την εθνική ομάδα και με ένα στρατηγικό σχέδιο να ακυρώσουμε τα μνημόνια και να αντιμετωπίσουμε... Λοιπόν, στον κύριο Καρίδη, παρακαλώ.